Λοιπόν, κύριε Αραβάνη, βρισκόμαστε κάποια μέτρα μακριά από το χώρο του νοσοκομείου για πολλούς και ευνόητους λόγους. Ένας από αυτούς είναι και η ασφαλική δική μας, αλλά και των ανθρώπων που μπαίνουν στο νοσοκομείο. Παρόλα αυτά, συναντηθήκαμε προκειμένου να μου δώσετε κάποιες απαντήσεις για τις τελευταίες ανακοινώσεις, ιδιαίτερα του Συλλόγου των Εργαζομένων, που ευθέως ζητούν από τη διοίκηση του νοσοκομείου το να σας καθαιρέσει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, από την θέση σας, δηλαδή να σας απομακρύνει. Υπάρχει κάποιο ιστορικό, κάποια προϊστορία ανάμεσα σε εσάς και το Σύλλογο των Εργαζομένων? Έχει προηγηθεί κάτι? Γιατί νομίζω ότι κάπου χάνουμε κάπου υπάρχει κάποια αρχή και κάποια μέση, έτσι. Πολύ ωραία, κύριε Βασιλιάδη. Χαίρομαι που κάνουμε αυτή τη στιγμή αυτή τη συζήτηση, γιατί κάποια πράγματα θα πρέπει να μπουν στη θέση τους. Να σας πω λοιπόν ότι ανέλαβα αυτή τη θέση επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τότε λοιπόν κατηγορήθηκα από τα μέλη του Συλλόγου, που ήταν κάποιοι από αυτούς που είναι και τώρα στο Σύλλογο. Κατηγορήθηκα ότι είμαι ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα και η ΠΟΕΔΗΝ είχε βγάλει μια σχετική ανακοίνωση. Τώρα που είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, παραμένω στη θέση μου, γιατί προφανώς κρίναν ότι κάνω καλά τη δουλειά μου και θέλουν να συνεχίσουν μαζί μου, και τώρα κατηγορούμε ότι είμαι Νέα Δημοκρατία. Αν αύριο μεθαύριο είναι κάποια άλλη κυβέρνηση και μου πει παραμένεις, τότε λοιπόν εγώ φαίνεται ότι είμαι τόσο αφελής που αλλάζω συνέχεια κυβερνήσεις και πολιτικές παρατάξεις. Ναι. Όμως όλοι οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν κάτι και να απαιτήσουν κάτι. Η δημόσια διοίκηση δεν θα πρέπει να είναι κομματική. Που σημαίνει λοιπόν ότι όσοι κατέχουν θέσεις διευθυντών θα πρέπει να κρίνονται από το αν κάνουν καλά τη δουλειά τους και όχι αν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία ή αν ανήκουν κάπου αλλού. Δεν έχω δείξει να ανήκω πουθενά. Δεν είμαι σε κάποια κομματική παράταξη. Δεν παίζω κανένα πολιτικό παιχνίδι. Σε αντίθεση με το Σύλλογο, ο οποίος οι ανακοινώσεις που βγάζει τις περισσότερες φορές είναι ανακοινώσεις κάποιου κομματικού οργάνου και όχι ανακοινώσεις που αφορούν το σύνολο του συνόλου των εργαζομένων. Αυτό λοιπόν ας πάρουμε ως αρχή. Η συνέχεια έχει ως εξής. Όταν ανέλαβε ο καινούριος διοικητής, ο κύριος Σκανδάλης, κάναμε κάποια συζήτηση για το πώς θα γίνουν τα πράγματα στην νοσηλευτική υπηρεσία. Καταρχήν, με το που ανέλαβε, του είπα ότι η παρέτησή μου είναι στα χέρια σας. Πιστεύω ότι κι εγώ, αν ήμουν διοικήτρια, θα θεωρούσα ότι θα έπρεπε να έχω το δικαίωμα να βάλω στη θέση αυτούς που πιστεύω ότι κάποιους είναι δικούς του ανθρώπους που τους εμπιστεύεται. Ήθελε να βάλει, ή δικούς του ανθρώπους. Από μένα του λέω δεν ανήκω πουθενά ούτε σε παρατάξεις για να έχετε αντιπαραθέσεις. Ουά, μας ξυλώσατε τη διευθύντρια κτλ. Άρα λοιπόν κάντε όπως πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να παίξετε για να έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε σαν διοικητής νοσοκομείου. Ο άνθρωπος μου είπε, έχω μάθει για σας και θέλω να συνεχίσουμε μαζί τη συνεργασία. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσουν τα πράγματα στην νοσηλευτική. Με ρώτησε αν υπάρχουν κάποια προβλήματα, αν πιστεύω ότι θα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα, και το κουβεντιάσαμε και μου είπε ότι ο ίδιος θέλει να προβεί σε κινήσεις οι οποίες θα βελτιώσουν και την εικόνα του νοσοκομείου, αλλά και τη δουλειά κυρίως. Ήταν από τα πρώτα πράγματα που έκανε ο κύριος Σκανδάλης. Κάλεσε εσάς αλλά και τους προϊσταμένους όλων των κλινικών, έτσι. Όλων των κλινικών. Και τον Σύλλογο νομίζω είχε καλέσει πάλι και έγινε μια δεύτερη σύσκεψη προκειμένου να δουν και τα προβλήματα του Συλλόγου των Εργαζομένων. Όλοι κλήθηκαν στο γραφείο του διοικητή, όλοι περάσανε, κατέθεσαν τα προβλήματα, κατέθεσαν τα πάντα, τις προτάσεις τους όλα. Είχε τεθεί τότε το πρόβλημα το δικό σας, δηλαδή από τον Σύλλογο όταν μίλησε με τον κύριο Σκανδάλη? Δεν είχε τεθεί. Το πρόβλημα το δικό μου ξεκίνησε από όταν καθαιρέθηκε η πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Τζίμα, από προϊσταμένη των εξωτερικών ιατρίων. Από εκεί ξεκίνησαν τα προβλήματα, διότι αυτό έγινε και με δική μου εισήγηση. Ο διοικητής λοιπόν, πριν προβεί στις καθαιρέσεις που γίνανε, όπως τις χαρακτηρίζουν,
έκανε μια πολύ σωστή διαδικασία, όπως δηλαδή θα γινόταν αν γινόταν κρίσης, τήρησε όλη τη διαδικασία, με συνεντεύξεις, με μοριοδοτήσεις, με τα πάντα. Ο Σύλλογος δεν βγήκε να πει ότι δεν αναγνωρίζω αυτή την κίνηση, δεν αναγνωρίζω αυτή τη διαδικασία και να την καταγγείλει που συνήθως κάνει, γιατί προφανώς θέλανε να κρατήσουν τις θέσεις τους, θέλανε να παραμείνουν στις θέσεις τους. Παρόλο που γνώριζαν ότι τις θέσεις αυτές δεν τις εκπροσωπούσαν όπως θα έπρεπε σαν προϊστάμενοι τμήματος. Έτσι λοιπόν όλοι ακολούθησαν την διαδικασία της κρίσης εντός εισαγωγικών, πέρασαν από συνέντευξη από τον κύριο διοικητή και ο κύριος διοικητής αποφάσισε να προβεί μετά στις ακόλουθες ενέργειες, όπως όλοι μάθατε, και βγήκαν να λένε ότι ξυλώθηκαν οι πρόεδροι συλλόγου εργαζομένων, μέλη του συλλόγου κτλ. Να διευκρινίσω εδώ ότι και εγώ είμαι μέλος του Σύλλογου Εργαζομένων και έχω και θητεία στο Σύλλογο Εργαζομένων σαν γραμματέας επί σειρά ετών. Δεν είμαι έξω από αυτό το σκηνικό, παρόλο που βολεύει το Σύλλογο Εργαζομένων να με έχει απ' έξω, γιατί προβήκαμε σε αυτές τις ενέργειες, σε αυτές τις αλλαγές. Όμως, ξανατονίζω πάλι ότι η δημόσια διοίκηση θα πρέπει να λειτουργεί με το πώς πρέπει για να είναι πιο αποτελεσματικός ο οργανισμός και όχι πιο αποτελεσματικά τα συμφέροντα των εργαζομένων. Βεβαίως και λαμβάνουμε υπόψη πάντα την γνώμη και την άποψη των εργαζομένων. Όλοι οι εργαζόμενοι είμαστε και όλοι καταθέτουμε άποψη και γνώμη. Και από εκεί και πέρα κάποιοι πρέπει να αποφασίσουν για κάποια πράγματα. Αν λοιπόν αυτές οι αποφάσεις ήταν αντίθετα στις απόψεις ή ιδέες του συλλόγου, δεν ευθύνεται κανείς γι' αυτό. Και φτάνε... Η πρόεδρος του συλλόγου και όσο ήταν προϊσταμένη στο τμήμα της, είχε προβεί σε κάποιες ενέργειες οι οποίες ήταν απαράδεκτες. Όπως υλικό COVID που είχε έρθει από την περιφέρεια Ηπείρου προς ενίσχυση στο νοσοκομείο μας, το είχε αποκρύψει το τμήμα της και επί 8 ώρες ψάχναμε να βρούμε πού είναι αυτό το υλικό. Συνειδητά. Δεν ξέρω, ρωτήστε την. Ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα, ήθελε να κρύψει υλικό από το υπόλοιπο προσωπικό του νοσοκομείου. Να μην το δώσει και να μην μπορεί να έχει υλικό για να δουλέψει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ρωτήστε την. Όμως αυτό είναι πολύ σοβαρό αδίκημα. Παρόλα αυτά και άλλα πολλά τα οποία, επειδή υπάρχουν προσωπικά δεδομένα, δεν θα ήθελα να πω. Απλά να φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και βέβαια να πω και για τη συνέχεια της Πρόεδρου του Συλλόγου Εργαζομένων ότι τέθηκε σαν αναπληρώτρια προϊσταμένη στην παθολογική κλινική. Η παθολογική κλινική, όπως ξέρετε, είναι η κλινική COVID που την έχουμε δημιουργήσει τώρα λόγω των αναγκών. Είναι το Α και το Μ αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Πάρα έτσι, πολύ σημαντικό. Και το ΜΕΣ, ο οποίος ελέγχει τα πάντα έτσι πλέον. Η κυρία Τζίμα, λοιπόν, σαν πρόεδρο, η Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, ετήθηκε εγγράφως να φύγει από αυτό το τμήμα. Εκεί λοιπόν που έχουμε δουλειά. Εν μέσω πανδημίας, δηλαδή, ετήθηκε... Ναι, τώρα, πριν από μερικές εβδομάδες, πριν από 2 εβδομάδες περίπου, αν θυμάμαι καλά. Ετήθηκε να φύγει για λόγους προσωπικούς, όπου καμία εγκύκλειος δεν απαλλάσσει νοσηλευτικό προσωπικό για λόγους προσωπικούς, είτε της οικογένειας κτλ. Μόνο αν ο ίδιος έχει προβλήματα υγείας, απαλλάσσεσαι από τέτοιου είδους τμήματα. Άρα λοιπόν όλοι οι εργαζόμενοι βλέπουν αυτές τις κινήσεις που γίνονται μέσα στο νοσοκομείο που εσείς δεν τις γνωρίζετε. Και έχει ήδη αρχίσει και χάνεται η εμπιστοσύνη προς τις κινήσεις του Συλλόγου Εργαζομένων. Έτσι λοιπόν θα έρθουμε στο σήμερα. Το σήμερα λοιπόν έχει ως εξής. Την Τετάρτη στις 11 του μήνα, το απόγευμα και τη νύχτα, διακινήθηκε στα νοσηλευτικά τμήματα ένα έγγραφο χωρίς εκδότη, ανώνυμο, και απαιτούσαν από το νοσηλευτικό προσωπικό. Ένα τύπο προκήρυξης, ας πούμε, πως κάνανε παλιά. Το έχω εδώ για να σας το δώσω. Ακριβώς αυτό εδώ είναι, το οποίο έχει αποδέκτες Υπουργό Υγείας, ΕΚΤΗΠΕ, Ιατρικό Σύλλογο, Διοικητικό Σύμβουλο. Το οποίο όμως δεν έχει αποστολέα. Κοιτάξτε, μόνο ημερομηνία. Εκδότης δεν υπάρχει. Μάλιστα. Και ο τίτλος είναι Διαμαρτυρία Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας. Ποιον εργαζομένων ακριβώς? Μάλιστα. Πού είναι αυτοί, ανώνυμα? Μάλιστα. Ήπουλα, κρυφά, έχουν κάτι να κρύψουν, ναι. Λοιπόν, την επόμενη μέρα το πρωί έρχονται εργαζόμενοι, νοσηλευτές, προσωπικό που είναι της υπηρεσίας μου και μου λένε διευθύνουσα, τι είναι αυτό, για ποιο λόγο διακινήθηκε, γνωρίζετε κάτι? Αυτό αφορά κυρίως ιατρικά θέματα. Εσείς μέχρι να σας το πούνε είχατε άγνοια. Απόλυτη άγνοια. Απόλυτη και ούτε ασχολήθηκα καθόλου. Μάλιστα. Και γενικά δεν ασχολούμαι.
Ο σύλλογος για μένα έχει χάσει την αξιοπιστία του. Ο σύλλογος πρέπει να ασχολείται με προβλήματα εργαζομένων και όχι να μεταφέρει κομματικές εντολές. Θα πρέπει να ασχοληθεί με τα πραγματικά και τα ουσιαστικά προβλήματα των εργαζομένων. Όσες κινητοποιήσεις και αν κάνανε, βλέπετε ότι είναι ίδιοι και ίδιοι. Mm. Καλούν από άλλα σωματεία. Ας καταμετρήσετε πόσοι εργαζόμενοι κατεβαίνουν κάθε φορά στις διαμαρτυρίες τους. Ακόμα και τότε που έγινε η καθαίρεση προϊστάμενων, μετρήστε πόσα άτομα ήταν από το νοσοκομείο γενικά, πλην αυτών που καθαιρέθηκαν. Κάποια πράγματα να λέγονται με το όνομά τους. Επειδή έχουμε έναν. Είμαστε ένας θεσμός, είμαστε πρόεδροι συλλόγων εργαζομένων και μας δίνεται η ευκαιρία να έχουμε δημόσιο λόγο. Δεν σημαίνει ότι μπορούμε να βγαίνουμε και να λέμε ό,τι θέλουμε. Μετά από όλα αυτά τα γεγονότα και επειδή δεν μαζέψανε πολλές υπογραφές, άρχισαν να βάλουν ξανά εναντίον μου, γιατί είμαι η εύκολη λία. Για ποιο λόγο εγώ ξύπνησα το προσωπικό και τους λέω, παιδιά, προσέξτε τι πάτε να υπογράψετε. Είναι ένα κείμενο το οποίο δεν έχει υπογραφή, δεν έχει εκδότη, δεν έχει τίποτα. Οι εκδότες είστε εσείς που υπογράφετε. Το έχετε υπόψη σας αυτό? Όταν κάποιοι το συνειδητοποίησαν, έτρεξαν να πάνε να άρουν την υπογραφή τους μόνοι τους. Ουδέποτε έδωσα εντολή να έρθει υπογραφή, ουδέποτε εκφόβησα, ουδέποτε έγιναν όλα αυτά τα αισχρά και τα έσχη και τα ψέματα που αναφέρει ο Σύλλογος Εργαζομένων. Είναι ντροπή μέσα σε αυτή την περίοδο που περνάμε, αντί να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και να προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τον πολίτη, εμείς είμαστε εδώ και τι θα πούμε? Δεν δεχόμαστε να νοσηλεύσουμε. Κοιτάξτε λίγο τι λέει η ανακοίνωση την οποία στήριξε ο Σύλλογος Εργαζομένων. Αναφέρει ότι οι ασθενείς αυτοί διακομίστηκαν στο νοσοκομείο μας κατόπιν προφορικής εντολής του διοικητή κ. Σκανδάλη στους εφημερεύοντες γιατρούς χωρίς τη συνένεσή τους. Από πότε θα συνεννούμε αν θα πρέπει να νοσηλεύσουμε περιστατικά ή όχι? Μιλάμε τώρα για τους ασθενείς από τα Γιάννενα. Ναι, τους ασθενείς από τα Γιάννενα. Σήμερα είναι οι ασθενείς από τα Γιάννενα. Αύριο θα είστε εσείς, κύριε Βασιλιά, θα είμαι εγώ. Πάντως, ναι, τις ημέρες που ακούστηκε αυτό το περιστατικό, ότι ήρθαν τα Γιάννενα κτλ., ναι, βγήκαν κάποιες, να τις χαρακτηρίσω, φήμες. Ναι. Βέβαια, αφού το έψαξα εγώ προσωπικά, οι φήμες αυτές έπεσαν. Mm-hmm. Λοιπόν, ότι οι συγκεκριμένοι ασθενείς κάνουν βόλτες, λέει, στους διαδρόμους, πάνε σε όλο το νοσοκομείο και σπέρνουν το πανικό και τον κορονοϊό, να το πούμε έτσι. Βέβαια, έμαθα ότι οι ασθενείς είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν σηκώνονται τα κρεβάτια τους και μέσα στις κλινικές, στα δωμάτια που έχουν και τουαλέτα, ήταν ένα από τα πράγματα τα οποία έγραψαν, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, δεν θέλω να οριοποιώ καταστάσεις. Σαφέστατο, το νοσοκομείο έχει θέματα υποδομών, έχει θέματα και κυρίως κτηριακών, έχει θέματα τέτοια. Παρ' όλα αυτά όμως είμαστε νοσοκομείο. Και αν λοιπόν φτάσει να νοσεί ο ένας πίσω από τον άλλον και να χρειάζονται νοσηλεία, εμείς τι θα πούμε? Δεν είναι Πρεβεζάνος έξω. Είναι δυνατόν? Σας λέω, σήμερα είναι οι Γιαννιώτες, αύριο είμαστε εμείς. Τα Γιάννενα ήδη υπάρχει κορεσμός, δηλαδή δεν. Πιθανό να μην μπορούν να νοσηλεύσουν κάποιους άλλους και θα πρέπει να βοηθήσουμε. Τι θα πούμε? Δεν έχουμε δικαίωμα να αρνηθούμε νοσηλεία. Είμαστε επαγγελματίες υγείας. Ποιος επαγγελματίας υγείας θα πει, είμαι εδώ για να κάνω επιλογή τι περιστατικά θα δέχομαι να νοσηλεύσω? Και ποιος εργαζόμενος θα πει να γίνει επίταξη του ιδιωτικού τομέα? Δηλαδή, ποιον ιδιωτικό τομέα? Είμαστε στο νομό Πρέβεζας. Υπάρχει ιδιωτικό θεραπευτήριο και δεν το γνωρίζω, κύριε Βασιλιά. Δεν γνωρίζετε κάτι τέτοιο εσείς? Πόσο γνωρίζω, δεν υπάρχει. Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει δομή στον ιδιωτικό τομέα. Αναφερόμαστε στους ιδιώτες γιατρούς. Ας ενεργοποιηθούν όλο το έμψυχο υλικό της Πρέβεζας που υπάρχει να δουλέψει και αν δεν μας φτάσει να ζητήσουμε ιδιωτικό τομέα. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε τι λέμε. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε τι γράφουμε και όταν είμαστε κομματικοί εκπρόσωποι να λέμε τι είμαστε και όχι να χρησιμοποιούμε άλλους τίτλους. Για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Νομίζω ότι ό,τι αφορά το θέμα τώρα, το τι προβλήματα έχει ο Σύλλογος μαζί μου, ξεκινάει, σας είπα, ξεκάθαρα από αυτό. Από τις καθαιρέσεις τότε που έγιναν, τότε έγινε η κακή διευθύντρια, έγινα το φερέφωνο, έγινα η βασιλικότερη του βασιλέως, έγινα... Έχω όμως να πω κάτι, ότι κάθε φορά που διαβάζετε ένα δημοσίευμα αρνητικό για μένα από το Σύλλογο, να ξέρετε ότι κάτι καλό γίνεται εκεί μέσα. Εγώ αυτό έχω να πω. Και αν οποιοδήποτε έχει απορίες, να έρθει να με βρει και να με ρωτήσει. Δεν μπορεί να βγαίνουν δημοσιεύματα μόνο με μια δημοσίευση του Συλλόγου Εργαζομένων. Θεωρώ ότι θα πρέπει λιγάκι να δουλεύεται όλη η ιστορία. Δεν μπορεί να βγαίνουν και να γράφουν αρνητικά πράγματα για μένα χωρίς να έχουν τη δική μου γνώμη. Νομίζω ότι η σωστή δημοσιογραφία λέει
ότι ρωτώ και αυτόν ο οποίος βάλεται. Ναι. Είναι έτσι τα πράγματα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Και εκτός αυτού και οι Πρεβεζιάνοι πολίτες θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν αν θέλουν να έχουν νοσοκομείο που θα τους νοσηλεύει ή αν θέλει να έχει νοσοκομείο, νοσοκομείο με εργαζόμενους οι οποίοι θα λένε δεν θέλουμε σένα, θέλουμε σένα, δεν θέλουμε αυτόν, θέλουμε αυτόν. Ας ξεκαθαρίσουμε λιγάκι όλοι μας τι θέλουμε από το νοσοκομείο Πρέβεζας. Και κάθε φορά που βάλετε το νοσοκομείο, βάλλονται οι ίδιοι οι πολίτες, όχι οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι, δεν τους μια χαρά, ζάχαρη περνάνε άμα δεν έχουν δουλειά. Από εκεί πέρα, εμείς οι πολίτες τι θέλουμε. Ας αναρωτηθεί ο καθένας, ας κάνει αυτό το ερώτημα στον εαυτό του και στο απαντήσει και μετά να προσέχει πάρα πολύ αυτά που διαβάζει, να τα διαβάζει για δεύτερη φορά για να κατανοεί τι θέλει να πει ο ποιητής πίσω από τα λεγόμενα. Πάντως, με δεδομένο ότι βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο κλείσιμο, στο δεύτερο lockdown όπως είναι ο όρος, και βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας δεν παρουσιάζει αύξηση όσον αφορά τα κρούσματα στο κορονοϊό και είμαστε σε μια καλή θέση, να το πούμε έτσι. Σε αυτό παίζουν πολλά ρόλο. Ακόμη και το νοσοκομείο. Και δεν λέμε τις κτηριακές εγκαταστάσεις, μιλάμε για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Γιατί το καλύτερο νοσοκομείο να έχεις στον κόσμο, τύπου Hilton, να το πω έτσι, αν δεν έχεις γιατρούς και νοσηλευτές να τρέξουν πάνω το κεφάλι σου, δεν υπάρχει γιατρία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς, εφησυχασμός δεν πρέπει να υπάρξει σε καμία των περιπτώσεων, έτσι δεν είναι. Επειδή είσαστε χρόνια στον χώρο της υγείας και με αφορμή τις καταγγελίες που έγιναν στο πρόσωπό σας, θέλω σε αυτούς που σας βλέπουν αυτή τη στιγμή και σας ακούνε, να δώσετε κάποιες συμβουλές. Πρέπει τελικά να κάνουμε χρήση της μάσκας? Πρέπει να περιορίσουμε την έξοδό μας από το σπίτι και όλα τα υπόλοιπα που, τα οποία τα είχαμε σε μια παλιότερη εποχή? Νομίζω ότι πλέον αυτά τα ερωτήματα είναι ρητορικά. Δεν νομίζω θα πρέπει να υπάρχει Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή που να αναρωτιέται αν πρέπει να φοράει μάσκα ή όχι. Είναι το πρώτο από όλα, είναι το πρώτο, το πιο σημαντικό όπλο που έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή για να αναχαιτήσουμε την πανδημία. Φυσικά οι αποστάσεις και αυτός ο εφησυχασμός ότι θα πάω στο φίλο μου κρυφά στο σπίτι, δεν πειράζει ρε παιδί μου, εντάξει τον ξέρω, έχουμε ξαναβρεθεί, δεν τρέχει τίποτα, είναι καθαρός. Καθαρός μπορεί να είμαι τώρα. Εγώ ήρθα σε επαφή μαζί σας, στο σπίτι μου πάω, λένε α, ωραία, είναι εντάξει, τις έχουμε εμπιστοσύνη. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν. Οι περισσότεροι την πατήσαν από τα παιδιά τους. Ούτε και στον ίδιο μας τον εαυτό δεν πρέπει να έχουμε. Αυτό δηλαδή θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί από όλες τις πλευρές. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον ίδιο μας τον εαυτό. Άρα λοιπόν, μάσκα, κλείσιμο χεριών και τήρηση αποστάσεων και όχι επισκέψεις παρόλο το lockdown. Νομίζω ότι αυτό θα μας σώσει γιατί όπως αναφέρατε ήδη πάμε καλά. Πάμε πολύ καλά. Να πούμε εδώ ότι νοσηλεύουμε αυτά τα 4 θετικά περιστατικά έχοντας μέτρα ατομικής προστασίας, έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα χωροταξικά για να έχουν τις αποστάσεις στα δωμάτια, να μπορούν σε άλλο χώρο να ντύνονται με τα καθαρά μέτρα ατομικής προστασίας οι εργαζόμενοι, σε άλλο χώρο να τα φερούν που είναι τα μολυσμένα, έτσι ώστε να μην υπάρχει διασπορά. Τηρούμε όλα αυτά που πρέπει να τηρήσουμε και γι' αυτό, παρόλο που νοσηλεύουμε 4 θετικά, δεν έχουμε τίποτα θετικό. Ό,τι θετικό μας έχει έρθει στο προσωπικό αυτή τη στιγμή είναι από τις οικογένειες, από την κοινότητα και όχι από νοσηλευόμενους μέσα στο νοσοκομείο. Και θα σας πω γιατί. Γιατί κάθε εργαζόμενος όταν έρχεται μέσα στο νοσοκομείο ξέρει ότι έχει να κάνει με αρρώστους που πιθανόν να έχουν και κορονοϊό. Άρα είναι πολύ προσεκτικός. Θα τηρήσει τα μέτρα ατομικής προστασίας και θα προφυλάξει τον εαυτό του. Χαλαρώνουμε όλοι στα σπίτια μας. Εκεί είναι που την πετάμε. Πάντως, έχουμε εμπιστοσύνη στο φίλο, στο συγγενή, στον αδερφό, στον ανιψιό και εκεί την πετάμε όλοι. Πάντως, εγώ προσωπικά, επειδή το έχω πει και στο ραδιόφωνο, έδωσα τα συγχαρητήρια εντάξει, okay, σε όλους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσετε με αυτό που θα πω. Έχετε δύο κυρίες. Εγώ μάλιστα στο ραδιόφωνο είπα χαρακτηριστικά με κάπα κεφαλαίο, οι οποίοι ηγούνται της ομάδας του COVID στο νοσοκομείο, αναφέρομαι στην κυρία Πεπόνη και στην κυρία Κωνσταντίνα Μέλου, λοιπόν, οι οποίες έχουν οργανώσει τόσο καλά την ομάδα και τις κινητές μονάδες που βγαίνουν στο νομό γενικότερα. Και εγώ δίνω τα εύσημα σε αυτές τις δύο κυρίες και σε όλο το προσωπικό το οποίο ακολουθεί πιστά όμως, πιστά κατά γράμμα τις εντολές τους. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείτε. Αυτό είναι αλήθεια και συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Η κυρία Πεπόνη είναι πρόεδρος των ενδονοσοκομειακών λοιμόξεων και είναι
ο κρίκος ανάμεσα στις οδηγίες του ΕΟΔΗ και σε εμάς, μας δίνει κατευθύνση, μας λέει πάντα τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να τα κάνουμε σωστά. Και είναι και αυτή η οποία είναι υπόλογος για το αν υπάρχει παθολογική μέσα κοντά στην παθολογική, στην καρδιολογική, αν νοσηλεύουμε με ασφάλεια τα περιστατικά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι επιστημονικά υπεύθυνοι για όλο αυτό και δεν νομίζω ότι είδατε ποτέ την κυρία Πεπόνη να βγει να κάνει παραστάσεις διαμαρτυρίας και να λέει δεν είναι κατάλληλο το νοσοκομείο, ποτέ, δεν είναι τόνα, δεν είναι τ' άλλο. Ότι δεν είναι κατάλληλα όλα τα νοσοκομεία, δεν είναι. Δεν έχουν όλα τα νοσοκομεία, όλοι θάλαμοι να είναι θάλαμοι αρνητικής πίεσης. Πουθενά δεν υπάρχει αυτό. Παντού σε όλο τον κόσμο νοσηλεύονται ασθενείς με COVID σε απλές κλίνες. Λοιπόν, τα εύσημα στην κυρία Πεπόνη, τα εύσημα στην κυρία Μέλου, η οποία έχει σηκώσει ένα πολύ μεγάλο φορτίο, πολύ μεγάλο φορτίο στην κυριολεξία και είναι μέσα στην ομάδα όλων όσων συντονίζουμε και προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα από αυτή την πανδημία και να βγούμε νικητές, όλοι μας. Οι πολίτες μαζί με τα μέτρα που θα παίρνουν και εμείς προστατεύοντας όσο το δυνατόν περισσότερο την υγεία των πολιτών της Πρέβεζας. Εγώ να ευχηθώ να πάνε όλα καλά και να βγούμε γρήγορα από αυτό το κακό όνειρο όπως έχω χαρακτηρίσει από την αρχή της πανδημίας. Πιο γερή, πιο δυνατή και με περισσότερο μυαλό και να δούμε λίγο τους γύρω μας με διαφορετικό μάτι και να φύγουν από πάνω μας, δηλαδή αυτό το λέω και προσωπικά σε μένα, είναι οι κομματικές ταυτότητες. Έτσι. Με τις κομματικές ταυτότητες κανένας δεν πάει μπροστά. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, ακριβώς αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πολύ για την συνέντευξη την οποία μου παραχωρήσατε. Ήθελα πάρα πολύ να έχω και την άλλη άποψη, δηλαδή τη δική σας, γιατί θεωρούσα ότι θα έπρεπε και εσείς επιτέλους να μιλήσετε και να υπερασπίσετε τον εαυτό σας, ούτως ώστε ο κόσμος να μάθει και τη δική σας την πλευρά. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.